Απόψε στον εφιάλτη στην κουζίνα. Σερβίτσια με, πού είσαι, ρε! Δύο αδέρφια στα μαχαίρια. Έπρεπε να το είσαι ανάψει αυτό, μωρέ! Κάμε στην άκρη να κάνω τη δουλειά, μαμά. Δεν μπορώ, ρε παιδί, εγώ κάνω πάντα, άσε με εδώ μέσα. Τελείωσε, σου λένε. Ο Γιώργος ψήνει. Έβγα έξω, μωρέ, μέσα. Δεν θέλω να βγω, εδώ μέσα να διάβω. Και ο Θανάσης του ψήνει το ψάρι στα χέρια. Άσε το να πάει στο διάβο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική. Είναι πολύ εύκολο να θεωρείς πως ο καλύτερος. Ο Έκτορας Μποτρίνη αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Το σόου το τελείωσε. Δεν είναι σόου καθόλου. Δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί αυτό το πράγμα που είναι φρέσκο το καταντάς έτσι. Είναι μαλάκι. Με ένα απροσδόκητο φινάλε. Αν σας ρωτήσουνε αν το μενού είναι καλό, θα πείτε τρώγαμε πολύ καλά και απόψε ελπίζουμε να φάμε και απόψε καλά. Ο εφιάλτης αρχίζει. Στην περιοχή του Ζωγράφου είναι η ταβέρνα του Θανάση και του Γιώργου που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια. Τα δύο αδέρφια δεν σταματούν στιγμή να κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Το βασικό πρόβλημα του μαγαζιού το πλείστον είναι η συμπεριφορά του αδερφού. Ποιο σύντομα ρε Γιώργο, ποιο σύντομα ρε γάμο. Έπρεπε να το είσαι ανάψει αυτό μου ρε. Χωρίς εμένα δεν γίνεται τίποτα. Τελείωνε, ποιο σύντομα. Εγώ είμαι υπεύθυνο για όλα. Εγώ κάνω όλες τις δουλειές εδώ στο μαγαζί. Να έρθει να καθαρίσει πατάτες δεν ξέρω. Έχουμε καθαρίσει όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας. Το λατζέρ, τον προμηθευτή, το μάγειρα, το σερβιτόρο, το ταμεία, τα πάντα όλα κάνω. Κάμε στην άκρη να κάνω τη δουλειά, μαμά. Δεν μπορώ, ρε παιδί, εγώ κάνω πάντα. Να φύγω εγώ, να κάνω. Ο Θανάσης ανακατεύεται συνεχώς τη δουλειά του αδελφού του, δημιουργώντας εντάσεις στην κουζίνα. Του υπαγορεύει συνεχώς τι πρέπει να κάνει. Ενώ δεν σταματά να τον στολίζει. Τον βοηθάω κι εγώ, παίρνει και από μένα τις λόμες, παίρνει και από μένα μερικές Παναγίες και αυτό. Άντε Αγίατε εδώ μέσα. Δεν δέχεται δηλαδή ένα λάθος από το μάγειρα. Από το καθεστώς τρόμου και φόβου του Θανάση δεν γλιτώνει κανείς. Βρίζει μέσα στην κουζίνα, με αποσυντονίζει και εμένα και τους σερβιτόρους. Τελειώνετε, μην με κάνετε και βλάσμι σ' ο***, είπα, τελειώνετε. Δεν ακούει τη γνώμη κανενός και αρχίζει και αράει Χριστούς και Παναγίες. Τι σου είπα μου, τι σου έχω πει μου, ρε. Θέλει όλα να γίνονται με το δικό του τρόπο και ρίχνει. Βρίζει καμιά φορά, έχει καυγάδες. Τσακώνεται με τον Κώστα, με τον Γιώργο, με εμένα, με όλους. Έλα ρε Κώστα, πού είσαι. Σε αυτή την ταβέρνα, ο πελάτης δεν έχει ποτέ δίκιο. Δεν σέβεται ούτε εμάς μέσα που δουλεύουμε, ούτε τους πελάτες. Πάρτε τα και δύο. Μερικές φορές τους πετάει και έξω πριν κάτσουνε στην καρέκλα. Δεν πήγατε σε κλεισάρε, σε ταβέρνα ήρθατε ρε. Σε πολλούς πελάτες έχω πει να φύγουν κιόλας. Κι αν δεν τους έχω πει εγώ, με τον τρόπο του που τους μιλάω, φεύγουν. Ψήνετε κύριε, ψήνετε το ψωμί. Υπομονή λίγο. Πάω ένα αναψυκτικό, μετά μου λένε φέρε μου κρασί. Τσιπάω κρασί, μετά μου λένε φέρε νερό. Εκεί τρελαίνομαι κι εγώ και πλακώνω τις κ***γες και γίνεται χαμός εδώ μέσα. Φωνάξτε κι εσείς, δεν βρίστε, κάντε. Κάθε προσπάθεια του Γιώργου για επικοινωνία με τον αδελφό του πέφτει στο κενό. Ο Θανάσης αποδεικνύεται αγύριστο κεφάλι. Προφασιζόμενος πάντα τον τόπο καταγωγής του, τη Λευκάδα. Η Εφτανισώτη είναι τρελαμένη και κοντά σε αυτού είμαι κι εγώ. Παλιό γαϊδούρ λένε στο χωριό μου περπατησά δεν αλλάζει. Αυτά που θέλω εγώ από τον κύριο Έκτορα είναι να με μάθει δύο πράγματα γιατί είμαι αυτοδίδακτος και να ηρεμήσει και πιο πολύ το Θανάση, να δώσει να καταλάβει ότι δεν συμπεριφέρονται έτσι στο μάγειρα και στο προσωπικό. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να βάλει μυαλό στο δύσκολο Θανάση που μόνο να διατάζει και να φωνάζει ξέρει. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους και δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Η εμπειρία, το ταλέντο και η αφοσίωσή του στην τέχνη της γαστρονομίας αποτελούν την πρώτη ύλη για τα εστιατόρια του Μποτρίνης στην Αθήνα και Ετρούσκο στην Κέρκυρα. Παιδιά, πάμε πάσο. Μπακαλιάρο, γαρίδες κατά ύφη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο στον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει τρεις φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Παραμένοντας πάντα πιστό στο όνειρό του, να φέρει τη γαστρονομία πιο κοντά στον κόσμο. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται μια οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια. Βρίσκομαι στην περιοχή του Ζωγράφου. Ο γιος του ιδιοκτήτη ζήτησε τη βοήθειά μου. Για να δούμε τι συμβαίνει. Όλα κλεισμένα παντού κουρτίνες, σαν να κρύβουν κάτι. Μάλλον εδώ είναι το φουαγέ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλά. Έχω την τιμή να
Χαιρετώ το μεγαλύτερο σεφ του πλανήτη. Όχι, για όνομα του Χριστού. Γιατί είναι όλες οι κουρτίνες κλειστές? Για να μην βλέπουν στα χάλια μας. Εγώ νόμιζα ότι κρύβεται κάτι. Όχι, όχι. Όχι. Πάντα κλειστές οι κουρτίνες? Όχι, και ανοιχτές και κλειστές. Αναλόγως τους πελάτες που έχουμε μέσα. Δηλαδή? Αν έχουμε γέρους, τις κλείνουμε. Αν έχουμε νέους, τις ανοίγουμε. Το μαγαζί πρέπει να φαίνεται. Ή γέροι, όταν είναι, είναι γέροι μέσα, τι να φανούν οι γέροι? Γιατί, ο γέρος δεν έχει ψυχή? Τι είναι ψυχή για... για φούντο είναι ο γέρος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή την ταβέρνα επικρατεί χάσμα γενεών. Πώς θα πας με το παιδί? Σφαζόμαστε κάθε μέρα. Γιατί? Όλο στο τηλέφωνο μιλάει, εγώ φωνάζω, βλαστημάω, την πανα... Τι θα άλλαζε στο μαγαζί σου, αν μπορούσες? Τα πάντα. Δηλαδή? Θα άλλαζα διακόσμηση, θα άλλαζα τον ντεκόρ γύρω-γύρω. Εσύ όπως πας θα αλλάξεις και εμένα, σε βλέπω εγώ. Και εσένα, για να περάσει σιγά-σιγά στα δικά μου χέρια. Μπράβο. Ποιο είναι το φαγητό, η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού? Τα σπεσιαλιτέ είναι όλα. Θα μου φέρετε να δοκιμάσω το φαγητό, να καθίσω κάπου? Να καθίσετε. Η ιδιαίτερη διακόσμηση του χώρου προκαλεί τον Έκτορα να τον εξερευνήσει σπιθαμή προς σπιθαμή. Αυτή είναι ρόκα. Γενικά όλα κρέμονται από μία κλωστή. Υπάρχει μία τρύπα και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάτω ακριβώς από την τρύπα υπάρχει ένα τραπέζι. Ο κόσμος κάθεται και τρώει. Δεν υπάρχει αυτό. Η επίσκεψη των πελατών στο συγκεκριμένο εστιατόριο αποτελεί εμπειρία. Προδοσίστε. Α, ωραία. Γενικά ο χώρος θυμίζει Μουσείο Λαογραφίας για την ακρίβεια. Παντού υπάρχουν οι φαντά, γλίτσες, ρόκα, τα γάρια. Μάλλον εδώ δεν μαγειρεύουν, υφαίνουν. Η Πινελόπη περίμενε τον Οδυσσέα, ο Θανάσης περιμένει τους πελάτες. Το θέμα είναι ότι ο Οδυσσέας γύρισε πίσω. Εδώ οι πελάτες φεύγουν. Κατάλογο στο ίδιο μοτίβο, μάλλον το κάνει επίτηδες, είναι κοιμήλιο. Έχει μέσα απ' όλα. Πολλά κρατικά, αρκετά ψαρικά. Στο αμαγειρευτά υπάρχει χοιρινό μπριζέ. Η ορολογία είναι μπριζέ. Εδώ το λένε μπριζέ. Θανάση! Εσύ μαγειρεύεις, εσύ παίρνεις παραγγελία. Όχι, μαγειρεύει ο αδερφός μου. Α, οικογενειακό. Κωστά! Σερβίτσια ρε, πού είσαι ρε! Δεν έβαλες σερβίτσια και νερό σύντομα. Τι σούπα μου, τι σου έχω πει μου, ρε. Παρακαλώ. Έχεις φωνή καμπάνα. Και φωνή έχω και σώμα έχω, νομίζω, καλοθρεμένος. Είπες καλησπέρα μου, ρε, έτσι μπαίνει μέσα μου, ρε, έτσι λέει, τα πετάς και φεύγεις μου, τι είσαι εσύ μου. Τι θα φάμε? Θα σου πρότεινα να φας χορταράκια από το πρώτο, έχω πολύ ωραία. Τι είναι το πρώτο? Το πρώτο είναι στην Ιμητού, όπως πάμε θεία κάτω. Ναι. Να σε καλά να λείπουν. Σηκώτη έχεις? Σηκώτη μας τελείωσε. Χοιρινό μπριζέ έχεις? Το χοιρινό μπριζέ το κάνουμε μόνο βράδυ, να μην το βλέπω κόσμο. Μαγειρευτό τι έχεις? Μαγειρευτό δεν κάνω τίποτα μαγειρευτό. Εδώ τα έχεις όλα. Μόνο τη ώρα. Να πλουτίσουμε τον κατάλογο. Γουρνόπουλο. Το Γουρνόπουλο μας έφυγε δυστυχώς. Μάλιστα. Έκτορα με κουράσατε και μου φαίνεται θα καθίσω κάτσε, και εγώ. Κάτσε, κάτσε. Μπράβο. Ωραία. Το κορέτσι. Δεν έχουμε από αυτά. Τίποτα δεν έχουμε. Όχι δεν έχουμε τίποτα. Ένα σωρό πράγματα. Όσο έχω πει 10 πράγματα. Ένα σωρό πράγματα. Με κάτσε τώρα τι δεν έχουμε. Ωραία. Καταρχήν έχουμε τρέλα που δεν την πουλάει κανένα άλλο. Μπιφτέκι και κεφαλογραβιέρα έχει. Και μπιφτέκι έχουμε, κεφαλογραβιέρα και ψαρονέφρι έχουμε. Θα μου φέρει ένα ψαρονέφρι. Ένα μπιφτέκι. Ένα ψαρονέφρι. Ένα μπιφτέκι. Και μία σαλάτα που να μην είναι χόρτα. Να μην είναι χόρτα. Ο Γιώργος έχει ήδη ξεκινήσει με την ηρεμία του την προετοιμασία στην κουζίνα. Μία ηρεμία που ξέρει όμως πως δεν θα κρατήσει πολύ. Έλα Γιώργο! Γεφτάξε! Άλλα εδώ! Θα βάλουμε το γέλιο. Τι γράψε εδώ όμως, δεν βγάζω τίποτα. Έλα ρε παιδί, τι γράφω, τι γράφω. Βράχανο, τσατζίκι, γίγαντες, φέτα, ξέρω τι γράφω. Ψαρονεύρι, παιχνί. Έπαιρνα τους ανάπτυξε αυτό μου ρε. Κάμε στην άκρη να κάνω τη δουλειά, μαμά. Δεν μπορώ, ρε παιδί, εγώ κάνω πάντα, άσε με εδώ μέσα. Τελείωσε, σου λένε. Άστο να πάει στο λ***. Το σώ το τελείωσε. Δεν είναι σώ καθόλου. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί αυτό το πράγμα που είναι φρέσκο το κατατάς έτσι. Γιώργο. Γεφτάξε. Βάλε εδώ.
Τι γράψε εδώ, μωρέ, δεν βγάζω την πέτα. Έβαλε πέμπτη γράφω, δεν τη γράφω. Βράχανο, τσαντζίκι, γίγαντε, σπέτα. Ξέρω τι γράφω. Ψαλονεύρι, τη χειμνή. Άντε. Τι δουλειά είσαι εδώ μέσα σήμερα. Πάω το ψωμί τώρα. Πήγαινε το ψωμί, μωρέ. Τώρα, μη φωνάζει, με αρχίζει από τώρα. Άντε λίγο σύντομα, ε. Άντε ρε παιδί μου, τι κάνεις τώρα. Θα βγεις έξω. Κώστα, τι κάνεις, τελείωνε Κώστα. Τώρα. Έλα ρε παιδί μου, τι μια ζωή. Σε παρακαλώ. Για το να είμαι δεν αφήσω άγιο, ε. Τελείωνε πιο σύντομα. Έλα εδώ σήμωρε, πού πας μωρέ, έλα εδώ μωρέ. Μάτα μωρ, φεύγα μωρ να κάνω τη δουλειά μου μωρέ. Πω. Θα με τρελάνετε πάλι σήμερα, σας βλέπω εγώ. Φαντάς να έρθει και 100 άτομα, δύο πράγματα έγινε να κάνετε ρε παιδί μου. Τελείωνε σου λένε. Τελείωνε, άντε. Άντε γα***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 
δεχτήκαμε. Θα μου κάνει εντύπωση είναι ότι αν φωνάζει έτσι τώρα, δηλαδή όταν έχει κόσμο 50-60 κουβέρ, τι θα γίνεται εδώ μέσα. Θα πέφτει καραμούζα σύννεφο. Έλα, έλα, έλα. Έλα έτσι, μπράβο, έλα να προχωράμε. Έβγα έξω μωρ μέσα. Δεν θέλω να το έξω, εδώ μέσα είναι η δουλειά μου. Εγώ κάνω κουμάντο. Έλα, ας τα πρέπει να τα έχει βάλει πάνω, να τα έχουμε έτοιμα τώρα. Το ψαρονέφι, πού είναι ρε παιδί, το βάλει το ψαρονέφι. Το έφαγα. Θέλω περιποίηση. Λίγο αταλάτια. Πατάτες, έβαλες πατάτες. Οχ, 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 οχ. Έλα πιο σύντομα, Γιώργο, πιο σύντομα. Έλα, έλα, πολύ κράτησε, φύγε έξω, σε παρακαλώ. Έλα. Πιο σύντομα ρε Γιώργο, πιο σύντομα ρε γα***. Έπρεπε να το είσαι ανάψει αυτό μου ρε. Αναμένω είναι α***. Δεν τα ανάψει. Καλά γίνεται χαμός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι σερβιτόροι κάθονται σαν να μην υπάρχει κανείς μέσα. Μέσα ουρλιάζουν. Λες. Και είναι σπίτι του, λες είναι στο σαλόνι τους. Κάμε στην άκρη να κάνω τη δουλειά, μα θέλει. Δεν μπορώ ρε παιδί, εγώ κάνω πάντα όσο είναι εδώ μέσα. Να φύγω εγώ, να κάνεις εσύ να τα κάνεις. Έλα ρε παιδί μου. Τελείωνε σου λένε. Θα αφήσεις εσύ, πού θα αφήσεις να πας. Ήσα μας αφήσεις να δουλέψεις, μην κάνουμε στην πάντα. Σου παναβάζεις λάδι πάνω στη σκαλά, μην κολλάει. Κάτσε σε μια μεριά και σταμάτα. Έβγα έξω να μ' αφήσεις να δουλέψω. Σκοθείτε πάνω ρε, καθίσατε κάτω και δύο, σκοθείτε πάνω λίγο ρε. Θα σου πω, πάντα έτσι γίνεται. Τώρα είναι φυσιολογικό αυτό και τι, πολύ υπάρχει χειρότερο. Πάρα πολύ. Δηλαδή παίζετε και ξύλο. Κάποια Σάββατα έχουν γίνει και αυτά. Για ποιο λόγο. Χωρίς λόγο, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος τον οποίο τσακώνεται. Ορίστε. Φεύγα τώρα μέσα από τα ποδάρια μου. Θα φύγω, μωρέ, σταμάτα, μωρέ, άσε με, μωρέ. Θα φύγω. Το βάλε στο ρύζι, ανάμει το βάλε. Θέλω περπίση. Ρε Κώστα, άστο κινητό, ρε. Άστο το κινητό, ρε, για κινητό. Περίμενε ένα λεπτό. Άστο να πάει στο. Άστο κινητό, μωρέ, ακούστε. Ένα λεπτάκι, περίμενε. Θα το σπάσω, Θα το σπάσω το κινητό, τη βλέπω τη δουλειά μου. Πού είσαι, μωρέ, έλα εδώ, μωρέ. Δεν έβαλες γλώσσα μέσα, Θανάση, έτσι φωνάζεις. Έτσι φωνάζεις πάντα, καραμούζα. Τι να κάνουμε, αφού έχουμε τρελαθεί, μας έχουν τρελάνει εδώ μέσα. Είμαστε κι εμείς που είμαστε παλαβοί, είμαστε τρελάνε για τούτοι. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ μέσα. Θα σου πω, βλέπω πολλά τραπέζια. Υπήρχε κάποια εποχή που ήταν γεμάτα αυτό το τραπέζι. Το τρελάνε το παιδί, δεν το έχει αφήσει να δουλεύει. Τώρα φωνάζει κι άλλο. Εσκάσε ρε, μιλάω ρε. Σταμάτα μου, ρε, μη φωνάζει. Πω, τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν αφήνει κανένα. Εσύ τη δημιουργεί την ενέργεια. Να τρίτο τώρα. Υπήρχαν πολλά τραπέζια. Υπήρχε κόσμο εδώ, υπήρχε διαδήλωση εδώ, γινόταν χαμό κάποτε. Όλοι στην ταβέρνα έχουν εκπαιδευτεί να δουλεύουν κάτω από φωνές και εντάσεις. Σε αυτό το κλίμα κατάνοιξης ετοιμάστηκε η παραγγελία του Έκτορα και μπορεί πλέον να σερβιριστεί. Ορίστε, πάρε. Αμέσως. Άστα να τα πάω εγώ. Εγώ θα τα πάω, ρε. Άστα, ρε, πάει ο μάστορας. Άστα, ρε, παιδί, να τα πάω εγώ. Να φωνάξει κι ακόμα λίγο. Έκτορα μπορεί να σε τρελάνω από τις φωνές μας, έτσι είναι, έχουμε ένταση εδώ μέσα, αλλά από την ποιότητα νομίζω πως θα μείνεις έκπληκτος. Το πιστεκάκι μας είναι ωραίο, το ψαρονέφρι μας. Ελπίζω ευχαριστώ, να είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή ώρα. Η αυτοψία θα το δείξει. Κωστά. Η αυτοψία θα το δείξει. Μάλιστα. Ναι. Τόση ώρα δεν ήταν κανένα. Θέλω να φάω αυτά τα λεπτά πάνω μου.
Τι θέλετε, να το ευλογήσετε. Με φώναξαν και ήρθα. Ωραία, ευχαριστώ. Άμα δεν είναι κάτι, θα σε φωνάξω. Εντάξει. Το ψαρονέφι φαίνεται ότι είναι φρέσκο και καλή ποιότητα κρέατος. Ας ξεκινήσουμε από το τζατζίκι. Το τζατζίκι είναι πάρα πολύ καλό. Καλοφτιαγμένο όπως θα έπρεπε να είναι. Στου Θανάση την ταβέρνα, οι πελάτες τρώνε με τα μουσικής από τις φωνές του. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Η παραγγελία είναι εδώ. Πελάτες δεν υπάρχουν στο μαγαζί και αυτοί ακόμα μέσα βρίζονται. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Αυτό που βρίσκω άκυρο είναι ότι και στα δύο πιάτα υπάρχει ρύζι. Το ρύζι είναι ζεσταμένο δεν ξέρω πού. Και μέσα έχει ένα κομμάτι αρακά. Το πιάτο αυτό είναι αρκετά καλό. Το ψαρονέφι είναι φρέσκο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος το ψαρονέφρι, που είναι το καλύτερο κομμάτι του χοιρινού, θα έλεγα, το φιλέτο του, να το παίρνουμε και να το σκίζουμε στη μέση, να το ανοίγουμε και να το βάζουμε στη σκάρα. Δεν υπάρχει λόγος, το ταλαιπωρούμε. Γίνεται πολύ σκληρό, όσο και τρυφερό να είναι το κρέας. Λοιπόν, αυτό το πιάτο είναι πιάτο μουσείου. Νομίζω ότι με τα πιάτα που θα πάω στην κουζίνα είναι το ψαρονέφρι και οι γίγαντες. Ο Θανάσης, που δύσκολα ακούει και αποδέχεται τα σχόλια των πελατών του, πώς θα αντιδράσει άραγε στην κριτική του Έκτορα Μποτρίνη. Καλά. Μια χαρά. Πώς σε λένε? Γιώργος, αδερφός Πονακλά. Θέλετε να ακούσετε τα καλά πρώτα τα κακά? Τα καλά, τα καλά πρώτα. Τα καλά είναι ότι έχετε καλή ποιότητα υλικών. Δηλαδή το μπιφτέκι σου είναι καλή ποιότητα. Το κρέας σου είναι πολύ καλή ποιότητα, φρέσκο, μπράβο. Από εκεί και πέρα. Αμεσημένο. Πόσα χρόνια κάνεις τα μάγειρα? 30 χρόνια. 30 χρόνια. Τι σου έκανε το κακόμοιρο το ψαρονέφρι που το παίρνεις και φρέσκο και το κάνεις σαν παντόφλα και το βάζεις απάνω στην πισταριά έτσι? Τι έχει, δεν έχει τα υγρά του? Λίγο αίμα να βρει μέσα. Καμία σχέση. Το φέρνει πίσω. Καμία σχέση. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Εγώ μιλάω τώρα. Δεν μιλάμε για σενιάνι. Έτσι. Έτσι. Στεγνώνει. Ναι, το κοβεοδράμα ληστότε με τους Τούρκους. Το 1821. Κατάλαβα. Δεύτερο πράγμα. Μπράβο, μπράβο. Το κατάλαβε συνεργά τώρα που το κάνει. Δηλαδή δυνατόν μου λέει διώχνουν τους πελάτες. Γιατί διώχνουν τους πελάτες? Πελάτες θέλουν και ένταση. Δεν θέλουν ένταση. Έχω πως σου δίνω τα λεφτά μου και θα μου κάνεις και ένταση. Δεν θέλουν ένταση, είναι μουρλός ο κόσμος, το καταλαβαίνεις. Ο μουρλός είναι ο κόσμος ή εσύ? Και εγώ εμείς καλά. Μόνο δεν είναι στα καλά. Δεν ένταση ο κόσμος, η βαβούρα. Στείλατε το φαγητό έξω. Οι περισσότεροι αυτοί γιατί τη διάρκονται εδώ. Να, θα μας ξεκουφάνεις, ακούμε. Τι είσαι εστιατόρας? Κάποτε σε αυτό το μαγαζί όταν τις π***ας από κόσμο μου είπες. Ναι, ναι, πολύ πως γινόταν και εντάξει. Χαμός. Χαμός έγινε. Καταλαβαίνω. Εσένα δεν σου πέρασε από το μυαλό να πεις γιατί ο κόσμος δεν έρχεται που πάει? Μου πέρασε από το μυαλό και δεν έρχεται δηλαδή, ο κόσμος. Δηλαδή εσύ που νομίζεις πως λέτε. Έτσι διώχνεις περισσότερος αυτός, γι' αυτό γίνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα. Διώχνω εγώ πελάτες, μωρέ. Είσαι τρελός, μωρέ, μου φαίνεται. Εντάξει. Πήγαινε ρώτα για το μάγειρα και ρώτα και για το σερβιτόρο. Να γίνουμε ψάχνει. Μπαίνεις εδώ μέσα και με αναστατώνεις και πότε αλατίζω πιο πολύ τα πράγματα, πότε ξεχνάω το καίο, πότε το άψητο. Με αποσυνοντονίζει. Το εστιατόριο δεν είναι μόνο το φαΐ, είναι ένα πράγμα συνολικό. Για σκέψου το φαγητό σου όταν είναι σούπερ. Και να ακούμε όλη μέρα σέναν που λες ένα σωρό μαλακίες και βρεις τον κόσμο, τι θα κάνεις? Θα ξανάρθει να φάει τη μαλακίες, ναι. Δηλαδή, να σου πω, έρχομαι τώρα. Σου δίνω τα λεφτά μου και με βρίζεις κιόλας. Είμαι μαζόχος. Θα θέλει ο κόσμο. Θα θέλει ο κόσμο. Το μπροστινό τραπέζι θέλει το ασπίδε να φάει. Ο κόσμο πλέον δεν τρώει κουτόχορτο, ο κόσμο έχει μάθει. Και πού θα έχει τελευταία φορά? Κάθε Δευτέρα που με τη στάβ για να έρθει και τρώω. Πες με ένα καλό μαγαζί που σου φάει. Πού? Τι θα σα πω, καλό μαγαζί. Είναι και καλά, μάλλον είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν πιο καλό από τούτο νομίζω δεν υπάρχει. Να είσαι καλά. Έλα εδώ ρε παιδί. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική. Είναι πολύ εύκολο να θεωρήσεις πως ο καλύτερος. Να σου πω κάτι, τα προβλήματα σου δεν τα βλέπεις. Και σε έχεις κάνει. Σαν το στροθοκάμι, λόγω έχεις βάλει το κεφάλι σου κάτω το χώμα. Καλύτερος. Τα λάθη σου δεν βλέπει πια όλο αυτό. Το θέμα της ώρας δεν μπορεί να πεις τίποτα. Βγάλε μου το ψαρονέφι έξω. Πού θα το βρεις μουρ? Βγάλε μου το ψαρονέφι. Φεύγα μωρέ, φεύγα μωρέ, εδώ είναι μωρέ το ψαρονέφι. Έχεις μπερδευτεί, είναι από εδώ. Ψαρονέφι, θα βρεις τέτοιο ψαρονέφι σε μαγαζί. Ηρέμησε μωρέ. Σαν βέβαια κατέβαινε σε όλη τη φορά. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε. Δεν είσαι αδέλα. Αυτό τι είναι? Κολοκύθια. Το σοου το τελείωσε. Δεν είναι σοου καθόλου. Αυτό δεν είναι κολοκύθια, έτσι. Ναι. Ωραία. Ε? Ναι. Αν πήγαινε σε μαγαζί θα το τρώγες. Γιατί? Αν το τηγανίσεις. Ήμουν στο τηγανίσεις, ένα σκοπό θα το φας. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάτσε κάτω τώρα. Τώρα μιλάω εγώ. Έλα εδώ, ναι. Εσύ. Μιλάς εσύ, ναι. Μιλάω εγώ. Ναι. Έχεις αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο είναι φρεσκότατο, το θέλεις. Ναι, ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί αυτό το πράγμα που είναι φρέσκο το καταντάς έτσι. Είναι μαλακή. Όχι, δεν είναι. Όσα διαδραματίστηκαν σήμερα απογοήτευσαν τον Έκτορα Μποτρίνη.
Σε αυτό το εστιατόριο από τις φωνές μπορεί και να τρελαθείς. Ο Έκτορας Μποτρίνη αυτή τη φορά έχει έρθει προετοιμασμένος. Δεύτερη μέρα σήμερα και έχω έρθει προετοιμασμένος. Έχω φέρει ο ασπίδες γιατί ούτως ή άλλως ο Θανάσης δεν πρόκειται να κλείσει το στόμα του. Θα φέρει μάλλον ένα να κρατάει για πνάλι το τραπεζωμά του. Πιστεύω χρειάζεται άλλο σήμερα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Όπω τσακάλια είσαστε ρε παιδί μου. Έχουμε για τη μέση μας. Τσακάλια είσαστε. Προσέχετε, μην κουραστείτε. Εντάξει. Σιγά σιγά. Μπράβο, έτσι, ναι. Ωχ, κάτσε να ξεκουραστούμε τώρα. Να έρθει να καθαρίσει πατάτες, δεν ξέρω. Έχουμε καθαρίσει όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας τόσα χρόνια. Αυτός ποιος είναι, αδελφός? Φίλος. Φίλος. Όλα καλά. Θέλει να τα ψάχνει, μια χαρά. Εδώ έχουμε. Πώς πάει? Κλάμπα. Έλα, ρε, Κωστά. Καλά. Έλα. Άντε. Πού να πάω, βλέπεις κόσμο. Δεν είναι. Κάτσε να έρθει ο κόσμος μωρέ και μετά φωνάζει. Έλα να κάνεις και καμιά δουλειά και όχι ολοφωνή. Δουλειά. Άντε. Εδώ έτσι λέτε να μην φτιάξεις. Κάνεις πολλές. Και φωνάζεις εκεί να φωνάζεις. Έλα. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Μπράβο, μπράβο. Όλα καλά λοιπόν, ε. Να έρθω κουζίνα μαζί σου. Από το να κάθομαι έξω από μέχρι σκουφάνι καλύτερα από μέσα. Τα λέμε. Αν δεν πάει να κάνεις καμιά δουλειά, μας εζάζεις με τις φωνές σας. Γεια σας. Πώς πάει? Τι να πάει, εδώ τσακωνόμαστε. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν στο μαγαζί του Θανάση. Μάλιστα. Θα σταματήσει άραγε ο Θανάσης τις φωνές. Μαρούλι, πατάτες, φέτα, μοσχαρίσια, γάλακτος και σταμάτα μωρέ, ούτε αυτός δεν ξέρω. Καλά, να σου πω, γιατί δίνεις παραγγελία? Πήγαινε στο απέναντι πεζοδρόμιο και φώναξε, θα την ακούσουμε το ίδιο. Γιατί είστε γραμμένη, αφού την ακούμε από παντού. Ήρθανε δύο πελάτες. Δύο. Έτσι κάνει. Και σύντομα. Και δεν μας αφήνει να δουλέψουμε. Ποιος θα φάει από αυτό το αρνί, ρε παιδί μου. Ναι. Ωρε, Παναγία, μην το φας τώρα, άστα να ψηθεί. Παναγία μου, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Άκουσε με. Βάλε δύο εσύ. Να βάλω και δύο εγώ. Βάλτες. Να. Τι να. Ο το ασπίδες, βάλτε στα αυτιά. Μέσα να μην τον ακούμε. Μπράβο, δηλαδή, την καλύτερη δουλειά που έκανα. Παιδιά, έλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κώστα, προχώρα. Και τώρα άστο να φωνάζει. Γιατί αργούμε, ρε Γιώργο, εδώ μέσα, ρε γιατί αργούμε, τι. Έλα, πιο σύντομα. Αυτή τη μοσχαρίσια θα μεθύσει στα καλά. Περίμενε. Μη μου πεις, ξέρω τι θα πεις. Ότι αυτή τη μοσχαρίσια δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί υπάρχει? Όχι. Όχι, θα μου πεις αν υπάρχει αυτή η μοσχαρίσια εδώ. Πουθενά. Θα μου πεις αν υπάρχει. Πουθενά. Άμπρα, τελείωνε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο, δεν μ' ακούσεις φωνάζω μια ώρα. Τελείωνε σου λένε, άντε, έλα. Μιλάω μωρέ, δεν ακούς μωρέ, τελείωνε μωρέ Γιώργο μωρέ. Οι φωνές σταματάνε στην κουζίνα, καθώς ο Θανάσης μεταφέρει το εκρηκτικό κλίμα στη σάλα. Πλέον ο Γιώργος μπορεί να βγάλει τις οτοασπίδες από τα αυτιά του. Άραγε για πόση ώρα? Ω, καλησπέρα στους κυρίους, καλησπέρα. Περάστε από εδώ, περάστε. Έλα. Και δεύτερη παρέα. Πάλι μπήκες μέσα. Να σου πω, να κάτσεις, να σου πάρουμε και μια καραμούζα να φωνάζεις. Ωραία, ρε φάνε. Ντοματούλα, ωραία, έτσι. Όχι ωραία. Όχι αυτό το κουτάκι, παιδί μου. Μόβαλε μια κουτάρα να φάνε φασουλάδα, να φάνε αδρόμι. Ο Θανάσης θεωρεί ότι ό,τι κάνει είναι το καλύτερο. Η κουζίνα του είναι καλύτερη που υπάρχει και η μεγαλύτερη. Το φαγητό του, το καλύτερο. Η ντομάτα του, η καλύτερη. Το αρνί του, το καλύτερο. Με αυτήν την οτροπία όμως δεν πάει μπροστά. Για τον εαυτό του δεν έχει πει ακόμα τίποτα. Προχώρα, ρίξε και καμιά ματιά τώρα τις παρέες. Κάτσε τον πατέρα, τον είδε. Δεν ξέρει τον πατέρα. Αν έχουμε 300 κουβέρ, σε λίγο θα θέλουμε φτιάρι για να μαζέψουμε τα λάδια που έχει πέσει κάτω. Έτσι κάνει πάντα. Πάντα τα τραπέζια. Πάντα. Καλά, Θανάση, τι έγινε. Ας τον κόσμο να φάει. Κάντε τίποτα ή τα αφήσα τώρα. Έλα, Γιώργο. Μπράβο. Θέλανε λίγο ψήσιμο, Γιώργο. Θέλανε λίγο ψήσιμο. Γιώργο, θα πας στον πελάτη και μετά θα μου πει. Κάτι ξέρει. Γιωργάκη, το μεγάλο τον αδερφό να τον ακούς, Γιωργάκη. Ο πελάτης. Θέλανε λίγο ψήσιματάκι, Γιωργάκη. Πάσο. Έλα, στο 10 δώσε τα. Και την μπάλα τη ρίξανε στον πελάτη. Για να δούμε λοιπόν τι κατάληξη θα έχουν τα παϊδάκια. Κωστά! Φαίνεται πως ο Θανάσης δεν συνηθίζει μόνο να φωνάζει στους πελάτες, αλλά να τους κάνει και παρέα. Την ώρα που τρώνε, τσιμπώντας από το πιάτο τους. Είπατε θα κεράσετε, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Ούτε ποτέ. Άντε, γεια μας. Λοιπόν, ο μάγειρας κάνει το μάγειρα. Το μπουφετζί. Το λατζιέρι. Το ψήστη.
τον Τηγανιέρη. Με λίγα λόγια, τα κάνει όλα μόνος του. Συμφωνείς? Είναι αυτό που λένε, τα κάνω όλα και συμφέρω. Και από πάνω έχει το Θανάση που δεν κλείνει το στόμα του μια φορά. Τα παιδάκια σου είπα να τα ψήσεις πιο πολύ. Φύγε σε παρακαλώ, άντε με 20 χρόνια μας έχει ζαλίσει. Πάρε ψήστα εσύ. Πάρε ψήστα, τι να έρθω αυτού. Έλα εδώ μωρέ, τι γίνεται, θα πεις να φύγω. Ναι, να φύγεις, τι έμπαινε. Θα φύγω, οπότε θα μου πεις να φύγω μέσα από το μαγαζί, τι είσαι. Να έρθεις να τα ψήσεις εσύ καλή. Μου είπες πως τα θέλουνε. Εγώ σου πεις. Έλα ρε, σταμάτα και πάρε και ψήσεις τα αυτά. Φύγε έξω μωρέ. Εντάξει, πάω έξω τώρα. Να πας να φύγεις. Τελείωσε. Ο Θανάσης κάθεται και τρώει και από τα πιάτα των πελατών και με τους πελάτες. Κάθε και τρώμε τους πελάτες. Οι σερβιτόροι δεν υπάρχουν. Συνέχεια. Γι' αυτό, ε. Και μόλις τελειώσει από εκεί θα πάει δίπλα στ' άλλο. Δεν πρόλαβα να φάω πολύ, γιατί το πιο πολύ το έφαγε ο Θανάσης. Καμιά φορά του λέω, Θανασάκη, άλλαξε λίγο το ντεκόρ. Την π***α σου, το χ***α σου. Φτάνουν τα ωραία φαγητά, θα και να αλλάξω και το ντεκόρ. Σε αντίθεση με το Θανάση που έχει ισοπεδώσει κάθε έννοια σεβασμού προς τους πελάτες, ο Έκτορας περιμένει να αδειάσει η σάλα για να τους μιλήσει. Φωνάζεις και ξέρεις τι λες. Το παϊδάκι μου είναι το καλύτερο. Η σαρδέλα μου είναι καλύτερη. Το αρνί μου είναι το καλύτερο. Δεν αντιλέγω. Φτάνουν αυτά για να γεμίσουν το μαγαζί. Δεν έρχεται μόνο και για το φαγητό. Έχει για την ψυχαγωγία που του κάνουν. Τι νομίζεις. Ποια ψυχαγωγία κάνεις. Πάρε και μια κιθάρα. Να σου πω. Πάρε και μια κιθάρα και παίξε. Κιθάρα. Θέλει ιστορίες. Θέλει να του πεις πέντε κουπλιμέντσα. Ένα αυτό. Τι κουπλιμέντα. Δύο παρακές. Δύο αυτά. Λες, άμα δεν του πεις αυτά. Δύο παρακές. Τίποτα ρε παιδί. Εσύ είσαι καλά. Είσαι καλά, θα πεις του πελάτη για παράδειγμα. Ο πελάτης θέλει να φάει, ναι, και να φάει και με τα προβλήματα που έχει σήμερα. Σου είπα εδώ το μαγαζί έχει ένταση, τι να το κάνουμε. Δεν είναι κλεισά το μαγαζί καταρχήν. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και μέχρι την Κέρκυρα, ξέρεις πόσα εστιατόρια είναι που κάνουν μια καλή μπριζόλα χοιρινή και μια μοσχαρίσια. Χιλιάδες. Ναι. Εδώ είσαι στην Αθήνα. Δίπλα σου έχεις 56.000 μαγαζιά, κάθε μέρα ανοίγει και ένα. Είναι πολύ πιο όμορφο. Με επαγγελματίες, με νέους που έχουν κατακτήσει τόσα στο σέρβις. Ναι. Και ξέρουν πώς να σερβίρουν και από πού να σερβίρουν. Ο κόσμος δεν είναι μαγκάς. Τι νομίζεις, έρχεται ο άλλος που πετάζει πατάτες και τρώει. Αυτό είναι το φαΐ. Νομίζω ότι κάνεις μια καλή μπριζόλα και δεν θα φάει. Γιατί ήταν 60 γύρω γύρω και γιατί εσύ, αν συνεχίσει. Να σου πω, γιατί εσύ, αν συνεχίσει. Άκουσε με. Μιλάω τώρα ένα λεπτό. Αν συνεχίσεις έτσι, με αυτή την νοοτροπία θα είσαι 61. Ο Θανάσης κάνει τον χρόνο του να βρίζει και να κάνει το ρήτορα στη σάλα. Αν σα ρωτήσουν αν το μενού είναι καλό, θα πείτε τρώγαμε πολύ καλά και απόψε ελπίζουμε να φάμε και απόψε καλά. Τι νομίζεις, έρχεται ο άλλος που πετάζει ο πατάτης και τρώει, αυτό είναι το φαΐ. Νομίζω ότι κάνεις μια καλή μπριζόλα και δεν θα φάει. Γιατί ήταν 60 γύρω γύρω και γιατί εσύ, αν συνεχίσει. Να σου πω, γιατί εσύ, αν συνεχίσει. Άκουσε με. Μιλάω τώρα ένα λεπτό. Αν συνεχίσεις έτσι, με αυτή την νοοτροπία θα είσαι 61. Εγώ είμαι 30 χρόνια επαγγελματία, θα πει με έναν αυτό. Εσείς, η ποιότητα σου είπε είναι αλφα. Πόσα μαγαζιά ανοίξανε και κλείσανε εδώ γύρω γύρω. Το δικό σου θα κοιτάξει να μην κλείσει. Το δικό σου γιατί είμαι επαγγελματία. Ναι, άκουσε τι σου είπε, θα είναι το 61. Να κοιτάξουμε να μην κλείσει. Ο Λευκαδίτης έχει αγύρι στο κεφάλι. Αν και ο Θανάσης δεν δείχνει πρόθυμος να συνεργαστεί, ο Έκτορας θα κάνει μία ακόμα προσπάθεια. Τρίτη μέρα σήμερα το εστιατόριο χρειάζεται δύο ριζικές αλλαγές. Η μία είναι στο χώρο και η άλλη στη συμπεριφορά του 57χρονου Θανάση. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα εύκολα που είναι ο χώρος. Οι αλλαγές στον εσωτερικό του χώρου που έχει προτείνει ο Έκτορας Μποτρίνη έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλά? Πώς είσαι, εντάξει? Καιρός. Το εστιατόριο θα ξεφύγει από το βαρύ παραδοσιακό στυλ που μέχρι πρότινος είχε και θα αποκτήσει ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον. Πώς πάει? Τι να πάει τώρα, εδώ βλέπω. Τι, στεναχωριέσαι που πεταχτήκαν όλα? Στενοχωρούμε, βέβαια. Γιατί? Πάρ τα σπίτι σου. Θα τα πάρω σπίτι μου, αυτά δεν τα παίρνει το σπίτι. Άνοιξε ένα παζάρι εδώ απ' έξω να τα πουλάς. Κοίταξε. Έκλεισα και τρύπα. Να προσέχεις τώρα από εδώ και πέρα. Έχει ιστορία, άσχημα τρύπα. Έχει ιστορία, αλλά αν πέσεις τώρα όπως σε βλέπω, θα τρυπήσεις και το πάτωμα εσύ. Εμένα το ντεκόρ μ' αρέσει όπως το έχω, αλλά όσο λέει ο γιος μου να κάνουμε μια ανακαίνιση, δεν έχω πρόβλημα, την κάνουμε χάρη στο παιδιού. Μπορεί ο Θανάσης να δυσκολεύεται να αποχωριστεί τα κοιμήλια και την πεπαλαιωμένη διακόσμηση του εστιατορίου, ωστόσο κάποιοι έχουν τελείως αντίθετη άποψη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Επιτέλους θα δούμε, φρεσκάδα. Αλλάζουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλάζουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν. Εσείς αλλάζετε, αλλά εγώ τα πράγματα που τα μάζευα τόσα χρόνια και αυτά πονάω για αυτά τα πράγματα. Να τα πάρεις σπίτι σου. Όταν ξεκίνησες και έφτιαξες το εστιατόριό σου για την εποχή του, ήταν καλό. Μεγάλος χώρος, άνετος, μεγάλη κουζίνα. Τα πιάτα που σερβίριζες ήταν πρωτοποριακά για την εποχή τους. Σήμερα, μετά από 30 τόσα χρόνια,
Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η σάλα θα ανανεωθεί. Πρέπει όμως να ανανεωθεί και το μενού. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι εκεί για να τους προτείνει νέα πιάτα. Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, αρνί δουλεύει συνέχεια. Ναι. Το κάνεις σε σούβλα, το κάνεις παϊδάκια. Παϊδάκια. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Που με τον ίδιο τρόπο μπορείς να κάνεις και κότσι χοιρινό ή κότσι μοσχαρίσιο. Εδώ έχουμε κότσι από αρνί. Το έχουμε δουλέψει, το έχουμε κόψει. Ναι, ναι. Ωραία. Ντόπιο. Κρασί, λευκό ξηρό. Λευκό. Εντάξει. Ναι. Κρασί γλυκό. Καρότο. Κόβουμε τα καρότα μας. Λοιπόν, το πιάτο είναι κότσι αρνίσιο με λαχανικά και γλυκό κρασί. Κόβεις τα λαχανικά σου, κρεμμύδια, καρότα, πάντα με μέτρο. Ωραία. Εδώ. Ένα σκόρδο σπασμένο, μια σκελίδα. Εντρολίβανο. Λίγο σέλινο. Δεύτερο βήμα. Από τη στιγμή που το έχεις μαρινάρει 6 με 12 ώρες, βάζουμε και λίγο φασκόμηλο. Τι κάνεις, το βγάζεις έξω, το κότσι, και το στεγνώνεις. Το κρέας λοιπόν έχει πάρει τη μυρωδιά από τα λαχανικά, από το κρασί, και είναι έτοιμο για το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Περιμένουμε να ζεστάνει η κατσαρόλα, αλλά το πιπερώνουμε. Πλούσια πάντα. Του κάνεις ένα ελαφρό μασάζ. Τώρα πρέπει να τσιγαριστεί με υπομονή. Να πάρει χρώμα να ροδίσει. Λοιπόν, εσύ όταν φτιάχνεις το κότσι σου και το καθαρίζεις, το πιο σημαντικό από όλα τι είναι. Τα ρετάλια που μένουν να τα παίρνεις και να κάνεις ένα ζωμό. Είναι αυτός που μετά θα βρέχει στο αρνί σου. Τον βλέπεις ότι παίρνει χρώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα τι κάνουμε. Το βρέχουμε με το κρασί της μαρινάδας. Το αφήνουμε να βράσει λίγο για να φύγει η οξύτητα του κρασιού. Αλλιώς θα σου γίνει πολύ ξινό. Προσθέτουμε τα λαχανικά. Εδώ. Προσθέτουμε επιπλέον λίγο φασκόμηλο. Όταν πάρει άλλη μια βράση, προσθέτουμε λοιπόν και ζωμό αρνιού. Ίσα ίσα με τα κότσια σου. Όταν πάρει βράση, θα το σκεπάσεις, το βάλεις στο φούρνο. 180 βαθμούς για 2 ώρες. Στη μία ώρα θα τα γυρίσεις. Εντάξει. Η διαδικασία της μαγειρικής φαίνεται να ηρεμεί τον Θανάση, ο οποίος για πρώτη φορά παραμένει για τόση ώρα ήσυχος. Πάμε σε ένα άλλο πιάτο τώρα. Το άλλο πιάτο είναι ορεκτικό. Λοιπόν, είναι σηκώτη. Χρειαζόμαστε κρεμμύδια. Είναι πολύ σημαντικό τα κρεμμύδια να είναι λεπτοκομμένα. Βάζουμε στο τηγάνι μας λίγο ελαιόλαδο. Μπορείς να βάλεις και λίγο βούτυρο. Λοιπόν, το σηκώτη. Πολύ σημαντικό να βγάλουμε τη μεμβράνη που έχει γύρω-γύρω και να βγάλουμε και τα νεύρα. Είναι η μόνη φασαρία που έχει. Το κόβουμε κομματάκια και περιμένουμε το κρεμμύδι να καραμελώσει. Χαμηλώνεις τη φωτιά τώρα και τα σκεπάζεις έτσι ώστε οι δραθμοί να κάνουν υγρασία, να εμασκαούν και να μαλακώσουν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Λοιπόν, βλέπουμε τα κρεμμύδια έχουν αρχίσει και παίρνουν χρώμα. Καραμελώνουν. Ωραία. Είναι η στιγμή που αφήνουν κάτω τα ζάχαρά τους και γίνονται γλυκά. Τώρα σβήνουμε με ξύδι. Βάζουμε λίγο αλάτι. Μπόλικο πιπέρι. Συμφωνείς? Ναι. Αν θέλουμε, προσθέτουμε και σταφύρα. Εμείς θα βάλουμε. Γιατί? Για να βοηθήσουν λίγο το πιάτο. Να είναι γλυκόξινο. Ωραία. Το κάνει λίγο διαφορετικό. Έτοιμο. Άλλο τηγάνι. Ελαιόλαδο. Περιμένουμε να ζεστάνει. Το τηγάνι είναι αρκετά ζεστό.
Και ρίχνουμε το σηκώτη. Πρόσεξε. Αλάτι. Πιπέρι. Τώρα τι κάνεις. Παίρνεις λίγο κρεμμύδι. Λίγο. Κάνε το μισό, το φιλάς για γανιτούρα. Εδώ, κοίταξε το. Ωραία. Ωραία. Το ανακατεύεις και τα αφήνεις λίγο. Πάλι. Να ψηθεί. Το πιάτο με το σηκώτι του Έκτορα με εντυπωσίασε, η γεύση του, οι μυρωδιές του και θα προσπαθήσω κι εγώ να το πετύχω. Λοιπόν. Το καταλάβαμε, ναι, πάμε ναι. Να δούμε το φούρνο τι γίνεται. Να δούμε το αργή μας. Έχουμε δρόμο ακόμα, εντάξει. Προχώρα. Σιγά σιγά χαμήλωσε λίγο τη φωτιά και άστε εκεί. Μπράβο. Σ' αφήνω να ελέγχεις το κότσι. Να μην το ελέγχω. Και εσένα αφήνω να ελέγχεις αυτό, ναι. Λοιπόν, οι εργασίες θα συνεχιστούν όλο το βράδυ. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχουν τελειώσει. Καλό βράδυ. Ελπίζω ο Θανάσης να αλλάξει μυαλά για το καλό του μαγαζιού του. Στη σάλα, οι αλλαγές συνεχίζονται με πυρετόδης ρυθμούς. Την ίδια στιγμή στην κουζίνα, το αρνί είναι έτοιμο. Είναι παράδειγμα πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε ρε πατέρα, το πήρες μονότερμα. Το κότσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λουκούμι. Ωραίο, πολύ ωραία συνταγή. Πράγματι είναι πολύ νόστιμο. Μακάρι να τα καταφέρεις και μόνος σου. Θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσω. Στην περιοχή τα νέα μαθαίνονται γρήγορα. Η παρουσία του Έκτορα Μποτρίνη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των κατοίκων που περνούν συνεχώς μπροστά από την ταβέρνα του Θανάση για να δουν τις αλλαγές. Καινούριο το φτιάξε όλο. Τέταρτη μέρα σήμερα, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Περιμένω τους τρεις άντρες για να τους δείξω τον καινούριο τους χώρο. Ελπίζω για το Θανάση να ξημέρωσε μια καλή μέρα. Καλώς τον, ναι. Πώς πήγε η μέρα μας. Η μέρα μας καλά πήγε, τώρα δούμε πώς θα πάμε. Λοιπόν, άκουσε. Τουλάχιστον έδειξε ο χώρος εστιατόριο μεγάλο. Μπορεί να μην σ' αρέσει, δεν ξέρω τι είσαι περίεργος εσύ. Αν πει ο κόσμος ότι είναι καλό, εγώ... Η ανακαίνιση γίνεται για τον κόσμο. Λοιπόν, για να ξέρεις, εγώ ξέρω Έκτορα για τον εαυτό, τον δικό μου και για τον κόσμο. Εσύ του λόγου σου που είσαι νοικοκύρης, 20 χρόνια με μια τρύπα και γιατί την έκλεισες. 30 χρόνια που έχεις αυτό το μαγαζί, για μένα έχεις μπλα μπλα και δεν έχεις ψαχτεί να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Και απορώ και μεσά στους δύο. Τόσο ο γιος του όσο και ο αδερφός του φοβούνται να πουν ελεύθερα την άποψή τους για τη διακόσμηση της ταβέρνας. Γνωρίζουν καλά πως αν κάποιος εκφράσει διαφορετική γνώμη από αυτή του Θανάση, μπορεί να πυροδοτήσει εμφύλιο. Θα δούμε τώρα με τον κόσμο. Τι θα δούμε με τον κόσμο. Σταμάτα, εγώ θα. Μην μιλάμε και δεν μας θα δούμε με τον κόσμο. Ο Έκτορας πρόσθεσε στο υπάρχον μενού της ταβέρνας αρκετά νέα νόστιμα πιάτα. Εσύ, αυτή είναι η κατάλογη που θα βάλεις πάνω στα τραπέζια, είναι το σημερινό μενού. Είναι τι θα σερβίρουμε απόψε. Και ελπίζουμε να έρθει κόσμος. Έμαθε ο Γιωργάκης να φτιάχνει πραγματάκια, καλώς ήρθατε. Εδώ σαρδέλα. Σαρδέλα, στις μεγάλες θα βάλουμε τα κόρσια. Και εδώ θα βάζουμε το ψαρονέφι. Συμφωνείς? Μάλιστα. Προχώρα, ο άρχοντας της σούβλας είσαι. Έγινε. Ο μάστορας. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Οι πρώτοι πελάτες μπαίνουν στην ταβέρνα. Πώς θα τους φανεί η ανανεωμένη σάλη. Γεια σας. Τι κάνουμε, καλά είστε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ δεν έρχοσαστε για τα αντικουρτήρια, εδώ έρχοσαστε για την ποιότητα του μαγαζιού. Ο Θανάσης αγνοεί τις θετικές απόψεις των πελατών και δημιουργεί ο ίδιος μία αρνητική εικόνα για την επιχείρησή του. Εδώ οι πελάτες έρχονται για το φαγητό. Να μπράβο, να γένεις τώρα, ας να γένεις. Ο άνθρωπος θα διώξει τους πελάτες που ήρθαν. Έξι άτομα, παιδιά, έτσι. Καλησπέρα σας. Ελάτε, καθίστε. Ωραία. Το εστιατόριο έχει γεμίσει και κανείς δεν έχει έρθει να ενημερώσει την κουζίνα. Πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίο. Και είναι πιο ανθρώπινο, πιο ευχάριστο.
Και συγχαρητήρια και για το Θανάση βέβαια που έχει την ποιότητα, αλλά και η εμφάνιση είναι υπέροχη. Και η ποιότητα του Θανάση. Ο Θανάσης δεν δέχεται το γεγονός πως τους πελάτες του αρέσει ο ανανεωμένος χώρος και πως ανυπομονούν για το μενού του Έκτορα. Δεν θέλω να πείτε ότι είναι ωραίο το μαγαζί, θέλω να πείτε ότι είναι ωραία τα παϊδάκια. Το καταλάβαμε. Και το μαγαζί. Δεν με ενδιαφέρει το μαγαζί, δεν θέλω να το πείσω ότι είναι ωραίο. Η κατάσταση είναι δραματική. Η ουσία είναι το φαγητό. Σαρδέλα με ψωμί, ντομάτα και λάδι. Ο Θανάσης συνεχίζει ακάθεκτος να υπαγορεύει στον κόσμο ποια θα πρέπει να είναι η άποψή τους για το εστιατόριο και το φαγητό. Αν σας ρωτήσουν αν το μενού είναι καλό, θα πείτε τρώγαμε πολύ καλά και απόψε ελπίζουμε να φάμε και απόψε καλά. Τρώγαμε πολύ καλά και ελπίζουμε να φάμε και απόψε καλά. Ο Θανάσης κάνει τον χρόνο του να βρίζει και να κάνει το ρήτορα στη σάλα. Το κλίμα τρομοκρατίας του Θανάση τελικά δεν δείχνει να επηρεάζει τους αποψινούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια. Τώρα θα πέσει εγχείρηση. Ο Γιώργος στην κουζίνα δουλεύει ασταμάτητα και ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του Έκτορα, χωρίς να αφήνει την κακή συμπεριφορά του αδερφού του να τον επηρεάζει. Όλοι στο μαγαζί δουλεύουν εκτός από έναν. Ποιος δεν δουλεύει καθόλου, ξέρουμε. Η κουζίνα πετάει και το σέρβις κολλάει. Ένα εστιατόριο δεν έχει σημασία να έχει ωραίες καρέκλες ή ωραία τραπέζια, γιατί στην τελική ο πελάτης θέλει να καθίσει άνετα, αλλά δεν ενδιαφέρει αν η καρέκλα είναι φτιαγμένη από δέρμα ή από ψάθα. Ουσία είναι αυτό που πληρώνει να το παίρνει πίσω. Και τι εννοώ, πάμε σε ένα εστιατόριο για το καλό φαγητό. Αν το εστιατόριο αυτό που πουλάει φαγητό έχει όλα τα άλλα, αλλά σερβίρει σκατά, ο πελάτης δεν θα ξαναέρθει. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον κύριο Μποτρίνη και με το σέρβις του Θανάση στο μαγαζί. Ναι, ήταν ιδιαίτερες οι γεύσεις, ωραίες. Το κοντοσούρι ήταν πολύ ωραίο. Ένα απλό κότσι αργοψημένο με πατάτες τηγανιτές. Όταν το φαγητό φτιάχνεται με μεράκι, με αγάπη στους πελάτες, νομίζω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Το θέμα είναι ότι όταν τρως δεν θέλεις κάτι να δει πέσουν στα πρίζα. Όλα ωραία. Και το κότσι ωραίο και το αρνάκι. Ήταν κάτι το διαφορετικό απόψε και μας άρεσε πάρα πολύ. Η ανακαίνιση ήταν πάρα πολύ ωραία, άλλαξε, έδωσε έναν άλλον τόνο. Οι πελάτες είναι πολύ ευχαριστημένοι από τις αλλαγές που έκανε ο Έκτορας Μποτρίνης στο εστιατόριο. Αλλά δεν μπορούν να εκφράσουν άνετα την άποψή τους και αποφασίζουν να μπουν στην κουζίνα και να του το πούν από κοντά. Είμαστε καινής Θανάση. Όλα καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας άρεσε το φαγητό. Πάρα πολύ ωραία. Όλα. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο φωνακλά, αλλά έτσι είναι καλό. Πάντα έτσι κάνει. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς. Κάνετε κύριε Έκτορα, καλά είστε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Μια χαρά, το κόστος ήταν υπέροχο. Σημασία έχει που ευχαριστηθήκατε. Όχι, είναι πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό αρκεί. Εμένα μου άρεσε, ναι. Μου άρεσε το κότσι, Γιώργο. Και μπορεί και το κότσο να το φτιάχνετε κι εσείς. Τώρα έχει το φούρνο εκεί, είναι δύναμη. Ο Έκτορας, λίγο πριν αποχωρήσει, θέλει να μάθει την άποψη περισσότερων πελατών για την απόψινή βραδιά. Τι κάνετε? Πώς είσαστε? Ελπίζω να περάσετε καλά, παρόλη την κρινιά. Να είστε καλά. Φάγατε καλά? Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να περάσετε καλά, παρόλη την κρινιά. Σημασία έχει να φύγετε ευχαριστημένοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία και πλούσια και διαφορετικές και καλές γεύσεις. Οι φωνές του Θανάση δεν κατάφεραν να χαλάσουν τη διάθεση του κόσμου. Η κουζίνα ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις ανάγκες της βραδιάς και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εσύ δεν μίλησες, βγάλαμε δουλειά απόψε. Το εστιατόριο γέμισε, τα πήγαμε πολύ καλά. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Οι εποχές είναι δύσκολες και το έργο σου δεν είναι ακόμα δυσκολότερο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Στην περίπτωση του Θανάση ισχύει ότι σπήρεις αθερήσεις. Τη βραδιά στην κουζίνα τη βιώσαμε καλά. Έξω είχαμε λίγο ένταση. Ο κόσμος ήταν χαμογελαστός και με όλα αυτά που συνέβησαν εδώ και πέρασε αρκετά ωραία. Oh God.